δυνατή, έχει νεολαία, έχει μειονοτικό στοιχείο. Είμαστε πρότυπο παγκόσμια, μπορώ να πω, αρμονική συμβίωση των δύο στοιχείων. Θα πάμε ενωμένοι, θα πάμε γερά και νομίζω θα κερδίσουμε νεολαία είναι μαζί μας. Να σε καλά, να σε καλά, πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά στην Κομοτηνή, μια πόλη την οποία τόσο αγαπώ. Ξέρετε πόσο πολύ έχουμε στηρίξει τη Θράκη αυτά τα τρία χρόνια που μας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση του τόπου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Λύσαμε και το ζήτημα του 12% με τις επιχειρήσεις, το οποίο αποτελούσε μια εκκρεμότητα που μας κυνηγούσε από το παρελθόν και ήδη τα πρώτα ποσά έχουν αρχίσει και πιστώνονται στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το οποίο είπες, ότι η Κομοτηνή, όλη η Θράκη αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Να ξεχάσω ποτέ ότι ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε στην πράξη την ισονομία και την ισοπολιτεία στη Θράκη. Αισθάνομαι ότι έχω μια υποχρέωση να συνεχίσω αυτή τη δουλειά, αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο ο ίδιος ξεκίνησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Σε λίγο θα έχω τη χαρά να βρεθώ στα εγγένεια ενός πολύ σημαντικού έργου υποδομής, όχι μόνο για τη Θράκη, αλλά για ολόκληρα τα Βαλκάνια, του διασυνδετήριου Αγουγού IGB, ο οποίος θα συνδέει με φυσικό αέριο την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, με τη Ρουμανία. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση, η οποία βοηθάει και τις γειτονικές χώρες να απεξαρτηθούν γρηγορότερα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μία ακόμα επένδυση, η οποία καθιστά την Θράκη ενεργειακό κόμβο ευρωπαϊκής εμβέλειας. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα στη Θράκη. Υπάρχει ένα πόρισμα εξαιρετικά αναλυτικό της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Και έχουμε πρόθεση να το υπηρετήσουμε και με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, να κινηθούμε έτσι ώστε οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έχουν ξεκινήσει στη Θράκη να επιταχυνθούν κι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή σας και εύχομαι καλή δύναμη και βέβαια για τις τοπικές μας οργανώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που προσφέρετε στο κόμμα. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι 18 χρονών, 19, απόφοιτος Πανεπιστημίου κ. Βαλτζόπουλος. Ποια σχολή? Οργάνωσε την επιχείρηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Δικό σας είσαι. Εδώ τώρα. Γύρισα από το Ρήνα εδώ πέρα. Είσαι από εδώ. Από το Ποτήρι, ναι. Τα παιδιά μόλις τελείωσαν το σχολείο, δώσαν πανελλαδικές. Πώς χρονίζετε? Είναι πρόεδρος του καπεταμελούς ο κύριος. Έδωσες? Εδώ? Πού είναι ο Μαρνάκης? Πού είναι ο Μαρνάκης? Έχεις ακούσει τίποτα εδώ? Για την νομική. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Όταν ήρθα, δεν ήθελα να μείνω. Και μετά δεν ήθελε να φύγει. Και όταν έψαχνα να βρω πώς δουλέψω εδώ, να μένω εδώ. Τελικά έφυγα. Αλλά κάθε φορά που έρχομαι σε κοινό και έχουν άρθρο χρόνια, είναι μια πόλη που είναι όπως είπε ο πρόεδρος, πόλη της συνύπαρξης. Και των φοιτητών με τους ντόπιους. Νομική στην Κομοτηνή. Νομική στην Κομοτηνή. Από εδώ να μιλήσουμε με τα παιδιά που είναι της νομικής Κομοτηνής. Και τυχαία είναι και της ΔΑΠ τα παιδιά. Η υπεύθυνη της ΔΑΠ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Μαρνάκης έχει μια μικρή προτίμηση στην Κομοτηνή. Αφιερώνει εδώ δυσανάλογα πολύ χρόνο σε σχέση με τις υποχρεώσεις του. Αλλά έχει δικό λόγο. Δεν είναι πρόεδρος, πρόεδρε, και σήμερα θα κάτσουμε όλο το απόγευμα να κάνουμε και συνεδρίαση όσο το βράδυ, να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα, οπουδαρέπω, για να είμαστε ενωμένοι και να πάμε... Πόσες σχολές έχουμε σήμερα, πόσα τμήματα έχουμε σήμερα στην Κομοτηνή. Η νομική να είναι το μεγαλύτερο. Πόσοι τώρα θα είναι, πόσοι είναι οι τάξεις, πόσοι έξω, μεγάλη τάξη, εσείς ξέρετε πόσοι θα το είναι. Πόσο σημαντικό είναι πια να μπορούμε να δημιουργούμε υποδομές στέγασης, ειδικές αιστείες παιδιών. Γιατί τα πανεπιστήμια γενικά έχουν χώρο και μπορούμε με σήμερα τη συμπολιτική τομέα να κάνουμε πολύ καλές κατασκευές σε πολύ λογικό και προσιτό κόστο και να λύνουμε με αυτόν τον τρόπο το θέμα της στέγασης από το να ψάχνουν οι φοιτητές μόνο στην ελεύθερη αγορά για να βρούμε ένα διαμέρισμα. Υπάρχει προσφορά και δεν είναι υπερβολικές τιμές, είμαστε 300 ευρώ, 350.
ήταν ακόμη καλύτερα, να παξίσει. Θα μπορούσαμε με ένα πρόγραμμα με πολύ χαμηλότερο τίμημα από αυτό να βρεθεί σε μια σύγχρονη εστία η οποία είναι και πάρα πολύ εντάξει. Αρκεί να είναι. Αρκεί να είναι ποιοτική. Εμείς που περάσαμε τα δικά μας πανεπιστημιακά χρόνια, πρωτίστως σε ποιοτικές αισθήσεις.